Η ισχυρή άνεμη, από ό,τι φαίνεται, ήταν ο λόγος που το στέγαστρο για τους επαγγελματίες στον ταξί στην πιάτσα του Βύρωνα έπεσε και έσπασε. Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται είναι για το ποια τελικά είναι η εικόνα για τις υπόλοιπες πιάτσες στον ταξί στην πόλη της Καβάλας, καθώς το μόνο σίγουρο είναι ότι στο κέντρο της Καβάλας είναι σε καλή κατάσταση. Σπέσια, μπράβο. Μπράβο. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή? Έργο τέχνης. Να του πάρετε φωτογραφίες, να του βγάλουμε στο, για τραξιόν, τουριστική ατραξιόν της Καβάλας. Δεν είσαι ευχαριστημένος γενικότερα? Τα κάνουν τέτοια πράγματα, είναι πολύ ευχαριστημένο. Άσχημη εικόνα. Εντάξει, από τον αέρα που είχε τα ξημερώματα προφανώς την έριξε, αλλά από ό,τι βλέπω τη φτιάξανε πάλι. Ωστόσο, γεννάτε το ερώτημα ότι πρέπει να υπάρχει δικότερη μέρημνα για τις πιάτσες των ταξί, να μην είναι λίγο πιο συμμαζεμένες, λίγο πιο καλές. Εκτιμούσαμε, δε όντως. Μακάρι να υπήρχε, αλλά εντάξει. Η δική σας εικόνα, η δική σας γνώμη για τις πιάτσες των ταξί ποια είναι? Να αφορά τι? Τις υποδομές, αν σαν επαγγελματίες νιώθετε ότι υπάρχει προστασία, τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα για το επάγγελμά σας. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα σε κάποιες πιάτσες. Κάποιες πιάτσες είναι επαρκείς, κάποιες άλλες όχι τόσο. Πόσα χρόνια είναι εδώ η συγκεκριμένη πιάτσα, εντάξει? Έχει πάρα πολλά χρόνια. Γενικά... Τη δεκαετία του 80 που κάναμε μπροστά στην εκκλησία και απέναντι στο σχολείο, κάποια στιγμή πριν 15 χρόνια αποφασίσαμε το καλύτερο είναι εδώ πέρα να μην ενοχλούμε την εκκλησία ούτε το σχολείο. Γενικότερη εικόνα σας σαν επαγγελματίας για τις πιάτσες των νέα ταξί, ποια είναι? Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις γενικότερα, γιατί είναι ένα επάγγελμα δύσκολο το δικό σας, δεν έχει κρύο ζέστη, είστε σε δύσκολες συνθήκες και εσείς οι ίδιοι καθημερινά. Οπωσδήποτε, σε κάποιες συγκεκριμένες πιάτσες που είναι στο κέντρο, κυρίως στο κέντρο, χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Το πιο αυτονόητο θα ήταν ένα υπόστεγο, είτε για σκιά είτε από προστασία από τη βροχή. Ακόμα και για τους πελάτες, οι οποίοι κάποιες στιγμές της ημέρας μπορεί να μην βρουν ταξί και όση ώρα περιμένουν, ναι, θα ήταν καλά να ήταν λίγο κάπως προστατευμένοι. Mm-hmm. Και πιάτσες οι οποίες φυσικά θα μπορούσαν να δένουν να μην, με το περιβάλλον, ας πούμε, να μην ήταν, ας πούμε, όπως αυτή η συγκεκριμένη σκέτο μέταλλο, κάτι πιο φιλικό προς το μάτι και στην αίσθηση, ναι. Σε ερώτηση του ένα channel προς τον πρόεδρο του Σωματείου Ταξί, Νομού Καβάλας, ο πρόεδρος του Σωματείου απαντάει ότι κύριος στόχος του Σωματείου είναι η διαμόρφωση γενικότερα των στάσεων που φιλοξενούν συγκεκριμένες πιάτσες και ότι στα άμεσα σχέδια είναι η άμεση αποκατάσταση της συγκεκριμένης στάσης. Έγινε μια προσπάθεια σε συνεργασία του Σωματείου Ταξί Καβάλας μαζί με τον Δήμο Καβάλας προς αξιοποίηση και από τις μεριές της πιάτσας του ΙΚΑ, όπως επίσης και της μεταμορφώσεως. Όπως είδατε, στην πιάτσα του ΙΚΑ έφυγε πλέον εκείνο το παλιό υποτεθέμενο κιόσκι στάση, που ήταν μια ασκημία για ένα έκτρωμα, και το σωματείο παρενέβη και δημιουργήσαμε ένα καινούργιο κιόσκι, ένα όμορφο πράγμα, οπτικά να είναι ωραίο, αρεστό και στον κόσμο, στο επιβατικό κενό και σε εμάς τους ίδιους συναδέλφους. Και σε συνεργασία, μια πρόταση που είχα στο Δήμο, το πήραμε αυτό και το μεταφέραμε στην πιάτσα της μεταμορφώσεως στο να αξιοποιηθεί, να αναδιομορφωθεί και να αξιοποιηθεί και ο χώρος εκεί πέρα. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι ο κόσμος και οι ηλικιωμένοι που βγαίνουν από την εκκλησία, πολλές φορές λόγω του ότι δεν υπάρχει ταξί στην πιάτσα της μεταμορφώσεως, να πηγαίνουν να κάθονται εκεί πέρα στο κιόσκι, γιατί θα διαμορφωθεί σαν κιόσκι, θα σας φωνάξετε το δίκιο στην πορεία. Να κάνετε τον κόσμο να προφυλάσσεται είτε από τον ήλιο είτε από τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Το τεχνικό τμήμα του Δήμου μέχρι στιγμής ήταν άψογο, ήρθαμε, ρίξαμε την πλάκα, μετρήσαμε, αλλά στη χρονική περίοδο που πήγαμε να βάλουμε, να τοποθετήσουμε το κιόσκι, τη στάση, να τη βιδώσουμε, ήταν οι καιρικές συνθήκες λίγο άσχημες. Είχαμε βροχές και γενικά δεν είχαμε καλό καιρό. Με αποτέλεσμα, είπαμε, με το που θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, θα πηγαίναμε να το βιδώσουμε. Εχθές, λόγω των ισχυρών ανέμων, αυτό το πράγμα παρεκκλίνει της πορείας του και έπεσε. Ήταν λογικό, γιατί ειδικά, ξέρετε, ο Βύρωνας έχει ισχυρούς ανέμους και την ρέμα. Όπως εγώ είμαι στην πιάτσα της μεταμορφώσεως του Παραδείσου και δεν το κάνει κάδι. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί μίλησα εγώ με το τεχνικό τμήμα. Τα παιδιά κατευθείαν πήγανε, το βιδώσανε, το φτιάξανε. Θα το διαμορφώσουμε, θα το κάνουμε ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα πανέμορφο χώρο που θα αρμόζει για την περιοχή.
Οι σκέψεις μας βασικά, οι μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή σαν σωματείο, είναι να αναδιομορφώσουμε όλες τις στάσεις καβάλα, να γίνουν κάτι το πολύ όμορφο. Να φανταστείτε ότι σκοπός μας είναι στο πιάτσα της μεταμορφώσεως να βάλουμε και λουλούδια, να βάλουμε και παρτέρια. Αν έχετε δει και στην πιάτσα του Παραδείσου, άμα κάνετε μια μελέτη, και στην πάνω πύλη και στις μεταμορφώσεις, όλα τα δέντρα που φυτευτήκανε, είτε τα ημέρα πλατάνια, είτε όλα τα δέντρα, είναι από εμάς. Έχουμε, βάζουμε και το κομμάτι της οικολογικής μας συνείδησης. Mm-hmm. Θέλουμε να δημορφώσουμε, να κάνουμε τις πιάτσες πιο όμορφο χώρο και για εμάς και για το πιβατικό μας κοινό.